Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα νέο βλογάκι σήμερα. Είναι αλήθεια πως είναι λίγο διαφορετικά. Δεν έχετε συνηθίσει να με βλέπετε τόσο συχνά έτσι καθιστή να σας μιλάω απλά. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα χαλαρό, μεγάλο, μπορώ να πω τεράστιο, τίμου χολ. Τα τίμου, τέμου, όπως θέλετε, ο ένας το λέει έτσι, ο άλλος το λέει αλλιώς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει ωραία πράγματα, ότι όσο έχω πάρει εγώ είμαι ευχαριστημένη. Δεν ξέρω, εντάξει, κάποια είναι καλύτερα, κάποια είναι. Αυτά που είναι καλύτερα είναι πιο ακριβά, αυτά που είναι λίγο πιο οικονομικά θα είναι λίγο πιο, πώς να το πω, χαμηλότερης ποιότητας, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα σας πω ότι θα έχουμε και κωδικό έκπτωση, το οποίο το βλέπετε εδώ κάτω στην οθόνη. Και εάν είστε καινούριος χρήστης, ο οποίος θα κατεβάσετε την εφαρμογή που θα την έχω κάτω στην περιγραφή, θα μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 200 ευρώ. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε στο link, κατεβάστε την εφαρμογή, επιλέξτε αυτό που θέλετε, χρησιμοποιήστε και το κωδικό που βλέπετε στην οθόνη. Όπα! Και κάντε τις αγορές σας έξυπνα, οικονομικά και διαλέξτε αυτό που χρειάζεστε, έτσι. Αυτό που θέλετε, αυτό που σας αρέσει. Και το ίδιο έκανα και εγώ. Διάλεξα κάποια πράγματα, κάποια είναι για μένα ρούχα, κάποια είναι για μένα για τα βίντεο, κάποια είναι για τα παιδιά, κάποια είναι για το σπίτι, για την κουζίνα, ό,τι θέλετε έχω πάρει. Πολλά και διάφορα. Έχω πάρει και για τον άντρα μου κάτι. Αλλά θα σας πω μετά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Εσείς μην ξεχάσετε, όπως είπα, τα link και όλα αυτά που θα σας δείξω σήμερα. Αν μπερδεύετε και η γλώσσα μου, χαχα. Link και όλα αυτά που θα σας δείξω σήμερα θα έχουμε κάτω στην περιγραφή. Επίσης, θα σας γράψω και τις τιμές εδώ με την έκπτωση. Πόσο κάνει τώρα το κάθε προϊόν. Ξεκινάμε. Τι να ξεκινήσουμε, αυτό εδώ που μου μπλέκεται στα χέρια μου είναι ένα βουρτσάκι. Εγώ το πήρα, να σας πω την αλήθεια, για το μπάνιο, για το ντους, για να καθαρίζω το πλακάκι και το κάτω. Έχω δει ότι κάνουν ότι βολεύει. Είναι έτσι ένα σκληρό, σφιχτό πραγματάκι, σφουγγαράκι, να το έτσι. Και βάζεις άμα θέλεις το απορρυπαντικό με τι πλένεις, τέλος πάντων, το καθαριστικό και τρίβεις έτσι, να μην τρίβεις με. Έχει και το χερούλι, πιστεύω πως θα είναι πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω και όλα στη χρήση και θα σας πω στα επόμενα βίντεο, μπορεί και τώρα να τραβήξω ένα κομμάτι να δοκιμάσω, οπότε πιστεύω πως είναι πολύ χρήσιμο πράγμα για το σπίτι. Αυτό είναι το πρώτο και συνεχίζουμε, αφού ξεκινάμε το σπίτι, συνεχίσουμε με το σπίτι, κοιτάω λίγο γιατί δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είμαι καλύτερα, σήκωσα λίγο την κάμερα, ήταν πολύ κάτω, οπότε το επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ, είναι παγωτίκι, δεν ξέρω πώς κάνει και τι, την είδα, νόμιζα ότι είναι κάπως διαφορετική, αλλά δεν ξέρω αν την έχει πάρει κάποιος ή μπορείτε να την είχατε βρει κάπου αλλού. Βάζεις εδώ το νερό, βάζεις έτσι και γίνεται παγάκι και μετά το βγάζεις. Πρέπει να δοκιμάσω, να βάλω, να δούμε πώς θα είναι. Οπότε και αυτό, βλέπετε τιμή πριν, πώς ήταν και τιμή με την έκπτωση. Χρήσιμο και αυτό. Το καλοκαίρι, παγάκια χρειάζονται πολλά. Σε εμάς, για παράδειγμα, φεύγουν για τα παιδιά μου, πίνουν το καλοκαίρι κρύο νερό και αδειάζουν τις παγωκίστες και τις βάζουν και άγγες μέσα στην κατάσταση. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς αυτό με τα παιδιά σας. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Συνεχίζουμε με αυτό. Λοιπόν, είχα ξαναπάρει, αν θυμάστε, ένα σετ με εργαλεία κουζινάς, βοηθήματα κτλ. Που ήταν ξύλινο χερούλι βασικά από μπαμπού και σιλικόνες κάτω τώρα. Και ήθελα τέτοια πιαστράκια γιατί μας βόλεψε πάρα πολύ το πιαστράκι. Αλλά είναι αλήθεια πως δεν το πρόσεξα ότι είναι έτσι όπως είναι και το άλλο. Αλλά εδώ είναι σιδερένιο. Εγώ ήθελα να είναι σιλικόνες. Και για την ψυσταριά που έχουμε εμείς με την πλάκα φοβάμαι ότι μπορεί να την κρατζουνίσει. Αλλά για μπάρμπεκιου, για οτιδήποτε είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Κυρούνα,
πιαστράκι, καλό, τώρα δεν ξέρω, έχει αυτό εδώ, κάνεις έτσι, ανοίγει, τραβάς, κλείνει. Σας λέω, βολεύει πάρα πολύ για το κρέας, για όλο αυτό, οπότε θα το έχουμε αυτό για κάτω για barbecue, είναι ένα μεγάλο και ένα μικρό. Να, τσακ, έκλεισε. Εδώ, μπριζόλες, φουλ, παϊντάκι, ψήνισε και να μην καίγεσαι και όλα, σε έχει εδώ και χερούλι σιλικόνης. Οπότε μια χαρά, όπως είπα, link θα έχω για όλα τα προϊόντα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, αυτά είναι τα επόμενα και προχωράμε πάλι με εργαλεία για κουζίνα. Θα είναι, δεν ξέρω γιατί έχω βασικά τέτοιο μαχαίρι για πίτσα. Μου άρεσε αυτό, πολύ έτσι μαζεμένο, πολύ μικρό, ούτε λέω ας το πάρω. Ξέρω πως κόβει την πίτσα, δεν έχω τώρα πίτσα να κόψω, αλλά πιστεύω πως είναι πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Τέλειο. Α, αυτό είναι αυτοκόλλητο εδώ, ρε παιδιά. Τόσο ωραίο. Μπλε. Για να δούμε, ναι. Α, δεν είναι από τη μία μπλε, είναι απλά το αυτοκόλλητο. Α, μ' αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα. Ποιος το έχει? Α. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι. Βλέπετε πάλι τιμή. Οικονομικό, πολύ οικονομικό, έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να τα μαζέψω και προχωράμε. Πού να πάμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, προχωράμε με αυτό εδώ, αλλά για να το ανοίξω μάλλον θα χρειαστώ ένα μαχαιράκι. Μήπως θα το καταφέρω να βγάλω το σκοτς. Δεν το καταφέρνω. Λοιπόν, εδώ είμαι ξανά. Πάμε να το ανοίξουμε. Εγώ το θέλω, νομίζω, σας πω τώρα, μπορεί για το μπάνιο περισσότερο να μου πάει, αλλά και στην κουζίνα ταιριάζει, αλλά μου φαίνεται περισσότερο για μπάνιο. Έτσι ένα δισκάκι, να βάλεις εδώ κάποια πραγματάκια, ξέρετε. Θα σας δείξω μετά, θα δοκιμάσω ή στο βεσέ ή στο μπάνιο, πιστεύω πως είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ με ξύλο μέσα. Εντάξει, ξύλο είναι αυτοκόλλητο πρέπει να είναι ή ζωγραφισμένο, δεν ξέρω, αυτοκόλλητο μου φαίνεται είναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Βάζεις τα πραγματά σου, μπορείς να βάλεις τα κολόνια σου, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Στο μπάνιο, στο βεσέ, στο ντομάτιο, στην κουζίνα μπορείς να βάλεις κάποια διακοσμητικά πάνω στο πάγο ή στο τραπέζι, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, όπως θέλει το βάζει, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι πλαστικό και εδώ είναι σαν ξύλο, υπήρχε και σε άλλα χρώματα. Οπότε ρίξτε μια ματιά μας, ενδιαφέρει. Και προχωράμε. Λοιπόν, επόμενο πράγμα για το σπίτι είναι αυτό εδώ. Είναι μια φίκη, μου άρεσε και είχε πολύ καλή τιμή, οπότε, κοιτάξτε εδώ, εδώ μπορείς να βάλεις κάλτσες, ισόρουχα, καλτσόν, δεν ξέρω τι, έτσι μικροπράγματα, στο σιρτάρι, στην ντουλάπα, βολεύει πιστεύω πάρα πολύ, τέτοια ποτέ δεν είναι αρκετά, δεν μυρίζει άσχημα, απλά μου μυρίζει, έχει χερούλι, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, μπορεί να βάλεις και σε ένα ντουλάπι έτσι, το τραβάς, παίρνεις ό,τι θέλεις, και το βάζεις πίσω. Βολεύει πάρα πολύ, σας λέω, για κάλτσες και ισόρροχα. Απίστευτα. Έτσι, έχω κι άλλα. Είχα πάρει και από το τζάμπο, είχα πάρει και από τι μου, είχα πάρει φουλ τέτοια. Έχω και στα παιδιά, έχω και σε μένα και στον Ανδρέα. Οπότε βολεύει, σας το προτείνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσω. Άμα έχουμε ένα κουτάκι αυτό εδώ. Όπως είπα, είναι μεγάλο χώρο, οπότε απολαύστε, χαλαρώστε εσείς, εγώ θα σας τα δείχνω και εσείς χαλαρώστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 4 βαζάκια, αυτά ξέρετε που βάζεις, μπατονέτες, βάζεις δίσκι ντε μακιγιάζ. Τώρα δεν ξέρω, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις βασικά. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, για μπάνιο, για βεσέ και στο ντομάτιο μπορείς να βάλεις δίσκι ντε μακιγιάζ. Εκεί, κοιτάξτε εδώ, και έτσι το βάζεις. Βλέπεις τι ωραίο που είναι, και έτσι βάζεις. Ένα τέτοιο ντοχείο που είχα πάρει στη Τόνια για με πινέλα, βάζεις ό,τι θέλεις, το κάνεις, το διακοσμίσεις όπως θέλεις, σε ντομάτια, κοριτσάκια, ιδέα φουλ, έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 4 τεμάχια, ίδια όλα, να τα, βλέπετε, πλαστικό με καπάκια από μπαμπού, φυσικό, πολύ ωραίο. Θα τα βάλω εγώ, σας λέω, και στο μπάνιο, έχω, αλλά μπορεί να τα αλλάξω, οπότε
Αυτά δεν πάνε χαμένα ποτέ. Προχωράμε με. Έρχεται φθινόπωρο, έρχεται Halloween. Να μην πάρω εγώ κάτι καινούριο που μου λέγατε όλο λες και δεν παίρνεις. Εντάξει, όταν μπορώ παίρνω, όταν δεν μπορώ δεν παίρνω. Είναι διακοσμητικές πετσέτες κουζίνας, φθινοπορινές. Όταν λέω διακοσμητικές, είναι διακοσμητικές, δεν είναι πετσέτα να σκουπίσει, είναι συμφετική πολύ, έτσι, παρόλο που δεν ξέρω, τώρα που την πιάνω, έτσι που μου φάνηκε πολύ συμφετική, αλλά τώρα που την πιάνω, είναι μαλακή, είναι ωραία, αλλά εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω για να σκουπιζόμαστε και δεν ξέρω τι, εγώ θα τη βάλω, ξέρετε, έτσι διακοσμητική, θα αλλάξω, όπως είπε ο μαξιλαραφίτης, όλο λέω και δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, και θα βάλω αυτά και είναι το δεύτερο, είναι έτσι και αυτό μας ταιριάζει. Κοιτάξτε τι ωραίο, τέλειο, πολύ ωραίο πετσατάκι, τέλειο, θα δείτε μετά. Λοιπόν, βλέπετε τιμή πριν και μετά. Και πάλι ένα πράγμα διακοσμητικό, ένα σετ με κολοκύθια. Πώς λέγονται αυτά, βελανίδια. Με τέτοιο, πώς το λένε, φύλλα, κάτσε μου στο λεπτάκι, κάτσε να το ανοίξω. Α, κοιτάξτε τι ωραία κολοκυφάκια, τι το είπα. Κολοκυφάκια, κολοκύθια, ωραία είναι. Αυτά είναι ωραία και για Στεφάνια, εγώ που φτιάχνω και Στεφάνια και διάφορα διακοσμητικά. Είναι πάρα πολύ ωραία, όποιος θέλει Στεφάνι, φτινοπορεινό, χεροποίητο, μην περιμένετε. Διακοσμήστε το σπίτι σας, δώστε ατμόσφαιρα, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μας φτιάχνουν την διάθεση, μας φτιάχνουν... Κοιτάξτε εδώ τι ωραία, να αισθανόμαστε πιο όμορφα και όπως είπα έχει βελανίδια, κοιτάξτε τι ωραία, πολύ αληθοφανής, έτσι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, είναι αληθινά βρε παιδιά, όντως, όχι δεν είναι αληθινά, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ, κοιτάξτε εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλει. Δε. Και φιλαράκια. Μικρά. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και είναι πολλά. Κάνεις ό,τι θέλεις και με αυτά. Μπορείς και να τα διακοσμείς. Μπορείς να βάλεις με κλωστή, να το απαράζεις, να κάνεις έτσι μια γυρλάντα. Μπορείς να κάνεις διάφορες κατασκευές. Ό,τι σου και τη φαντασία να έχεις και... Πολύ ωραίο σετ και αυτό, τέλειο, λοιπόν οπότε αυτό είναι φθινόπωρο, έχω μερικά, τα έχετε δει που έχω βάλει και με αυτά και με τις φετετούλες και αλλάξουμε και μαξιλαραφίκες και προχωράμε με αυτό εδώ, θυμάστε στο ένα από τα προηγούμενα Timo Hall είχα πάρει μια πιζάμα έτσι σαν παρόμοια με αυτή σε λευκό χρώμα και είχα πάρει σε νούμερο large και μου ήταν λίγο μεγάλη αυτή η πυραμίδα. Τώρα αν δεν θα μου κάνει εμένα θα κάνει στη Τόνια, αλλά όχι μου κάνει. Κοιτάξτε τι ωραία πιζάμα, βολεύει πάρα πολύ. Σας λέω είναι και κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι με αυτή, κοιτάξτε χρωματάκι, πάρα πολύ ωραία πιζάμα. Κοιτάξτε εδώ, σικ. Πολύ ωραία πιζάμα, τέλεια, μ' αρέσει, φοβερή, έτσι, τέλεια. Τώρα μόλις λίγο θα κρυώσει έξω, έχω και την άσπρη, έχω και αυτή, σίγουρα θα πάρω και άλλες, γιατί είναι φανταστικές, είναι και οικονομικές, γιατί μια τέτοια πιζάμα σατέν για να πάρεις, ξέρετε πόσο κάνει, είναι πανάκριβες, αλλά αξίζει, πάρα πολύ ωραία. Και ραμμένη καλά, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, κοιτάξτε εδώ ραφές. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραία ραμμένες, πολύ ωραία και κάτω έχει αυτό το μπορντοκαφέ που είναι πολύ στη μόδα τώρα, το φθινόπωρο, το χρωματάκι, μεγαλάζω, τέλεια, πιζάμα, βάζω 10 στα 10, πάρα πολύ ωραία, τέλεια, γεμίζω εδώ, φαίνεται το βουνό και προχωράμε, λοιπόν, έχω πάρει κάλτσες, έχω πάρει πολλές κάλτσες, να σας πω την αλήθεια, το πρώτο σετ που πήρα είναι 2 ζευγάρια κάλτσες για το βασιλάκι, για το ποντόσφαιρο. Το ένα το έχω πλύνει, το έχει βάλει ήδη. Είναι αυτές εδώ οι καλτσούλες ποντοσφαίρου για αγόρια. Πάρα πολύ ωραίες, καλές. Κοιτάξτε εδώ, τέλειες, έχει και σκελιά εκεί πίσω, φαντείτε και φορεμένα στο βασίλη.
Τέλειες, σούπερ. Άλλο ένα σετ, δεν ξέρω καν πόσα ζευγάρι είναι εδώ, αλλά είναι πολλά. Πόσα είναι, για πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ζευγάρια κάλτσες. Κοιτάξτε εδώ κάλτσες. Και θέλω να σας πω ότι αυτές εδώ, οι άλλες, ποντοσφαίρο, αλλά και όπου και να πάρεις, είναι συνθετικές, έτσι. Δεν είναι βαβακυρές κάλτσες εκείνες. Αυτές εδώ είναι πολύ, έχουν πολύ καλή ποιότητα. Πάρα πολύ ωραία κάλτσα. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραία, ελαστική κάλτσα. Τώρα για το φθινόπωρο, για όλο το χειμώνα θα έχουμε να αλλάζουν. Μπορεί να πάρει και Τόνια, μπορεί να πάρει και ο Βασίλης. Εντάξει, αυτές περισσότερο το Βασιλάκι. Αλλά δεν λέω όχι και η Τόνια, γιατί θα φοράει και η Τόνια και εγώ μπορώ να φορέσω. Γιατί όχι, μια χαρά. Καλτσούλες. Και προχωράμε, έχω πάρει και άλλα δύο. Είναι ξεχωριστές αυτές οι κάλτσες. Δύο ίδιες, αλλά είναι άλλο χρώμα. Αυτή εδώ. Και αυτή πάρα πολύ καλή ποιότητα. Φανταστική, έτσι. Φανταστική. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία κάλτσα. Δεν το περίμενα, σας λέω. Και το ίδιο και αυτή εδώ. Που είναι... Κοιτάξτε τι ωραία κάλτσα. Υπέροχη κάλτσα. Φανταστική. Να ρωτήσω μήπως αυτές τις θέλει η Τόνια. Να τις δώσω στη Τόνια. Και έχουμε κι άλλο ένα σετ. Έχω πάρει full κάλτσα, σας λέω. Αυτές θα φοράω κι εγώ, σίγουρα, δεν ξέρω πόσες είναι εδώ. Ένα ζευγάρι, δύο ζευγάρια, τρία ζευγάρια, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά ζευγάρια κάλτσες. Σούπερ, συν έξι, συν δύο. Κοιτάξτε εδώ, και αυτή είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Θέλω να σας δείξω, δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, κοιτάξτε εδώ. Τέλεια κάλτσα, πάρα πολύ ωραία και αυτή. Κάλτσες ποτέ δεν είναι αρκετές, όταν έχεις παιδιά, όταν... Κυκλοφορούν εξαπόλυτοι, τις άσπρες κάλτσες, τις πετάμε μόνο έτσι, έχω βαρεθεί να τις πλένω, αλλά εντάξει, αγοράζω, αγοράζω, πλένω, αγοράζω, τι να κάνουμε, αυτά είναι. Οπότε κάλτσες σας προτείνω, είναι φανταστικές. Λοιπόν, και να τις πάρω στην άκρη για να σας δείξω τα... Τελειώσαμε με τα ρούχα και θέλω να σας δείξω πύρα για τον άντρα μου. Θήκη για το τιμόνι του αυτοκινήτου. Ναι, δεν ξέρω πώς είναι, γιατί το έχει τριφτεί λίγο, ξέρετε, το ντερματίνι πάνω από τη θήκη που είχε, οπότε λέω ας πάρω να δοκιμάσει, θα τη βάλει και θα σας δείξουμε πώς δείχνει. Πολύ καλή ποιότητα, πάρα πολύ ωραία δείχνει. Εμείς είχαμε πάρει, αν θυμάστε, στα ένα από τα προηγούμενα και... Κάλυμα για πίσω κάθισμα το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μαλακό, πολύ τέλειο. Και σκεφτόμαστε να παίρναμε και για τα μπροστινά. Δεν αποφάσισα, δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά, αλλά μπορεί να πάρω. Πήρα αυτό να δοκιμάσω και θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Αλλά θα δείξει πώς θα εφαρμόζει πάνω στο τιμόνι. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Τι μην βλέπετε και θα σας δείξω και το υπόλοιπο. Προχωράμε. Έχουμε ακόμα και κοιτάω πόση ώρα είναι το βίντεο. Έχει ωρίτσα, ε. Λοιπόν, ένα τρίποντο για μένα, γιατί εγώ χωρίς τρίποντο, χωρίς φώτα, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, δεν μπορώ να σας κάνω βίντεο. Οπότε, τρίποντα έχω σπάσει εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια. Τι να σας πω, ένα απλό, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο αυτό, είναι ένα απλό τρίποντο. Εδώ, πώς ανοίγει, να, εδώ μπαίνει το τηλέφωνο, έτσι. Βάζει το τηλέφωνο, πάνω κάτω. Θα σας δείξω μετά, σηκώνεται και έχει και που μπορείς να το συνδέσεις άμα θες να γυρίζει 360, πώς λέγεται, τέλος πάντων καταλάβατε. Μια χαρά, ένα απλό ωραίο τρίποντο και εδώ ανοίγει, πώς ανοίγει, αν θα μπορούσα να ανοίξω, έτσι, το βάζεις κάτω, να, έτσι, πολύ ωραίο τρίποντο, ένα απλό σας λέω, ωραίο, μια χαρά, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά την δουλειά του τι κάνει, τέλεια. Οπότε και αυτό μου αρέσει και προχωράμε, αφού να προχωρήσουμε τώρα. Α, πάμε εδώ. Λοιπόν, έχω ψάχνω να σας πω την αλήθεια, τσάντα, πάντα είχαμε θέμα με αυτό το πράγμα. Τσάντα για τον Ανδρέα το έπαιρνα παλιά από το Ζάρα, ήταν ωραίες τσάντες, αυτό το στυλ, αλλά ήταν πιο μικρές, πιο πολύ ωραίες τσάντες, έτσι, δερμάτινες, είχε και από δερματίνη. Τώρα δεν φέρνουν τέτοιες τσάντες, φέρνουν αυτές οι μικρές μπανάνες, δεν του αρέσουν αυτές. Τώρα φοράει μια τέτοια, αλλά δεν του αρέσουν αυτές οι τσάντες, δεν βολεύεται ο Ανδρέας με τέτοιες τσάντες.
Και του είχα πάρει και από Funky μία, ήταν καλή, αλλά δεν ήταν έτσι όπως σας λέω τα Ζάρα που είχε παλιά. Και είδα αυτή και μου άρεσε, αλλά δεν κοίταξα τη μέγεθος, ναι. Και δυστυχώς, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Δεν βολεύει. Είναι ωραία, είναι ποιοτική, είναι φανταστική τσάντα. Κοιτάξτε εδώ ποιότητα. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ. Έχει τσέπη πίσω, έχει γραμμένη εδώ φόντρα. Πάρα πολύ καλή τσάντα, έτσι. Αλλά είναι πιο μεγάλη. Δεν θα το βολέψει. Θα σας το δείξω και όταν θα έρθει. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ, κοιτάξτε, τι ωραία. Στεγμένη. Σας λέω, είναι φανταστική μέσα, ποιότητα, φουλ, είναι πάρα πολύ καλή τσάντα, αλλά είναι μεγάλη. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε. Μήπως είχε και μικρότερη και δεν το πρόσεξα εγώ, δεν ξέρω. Το χερούλε αυτό, σας λέω, πολύ ωραία, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο ποιοτικά. Βλέπετε ούτως άλλως κι εσείς, κοιτάξτε εδώ, δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά έτσι όπως σας το λέω, αλλά... Αλλά, θα δείξει και δεν είναι και οικονομική στα τίμου, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και γενικές τσάντες, υπάρχουν δερμάτινες τσάντες, υπάρχουν ακριβές δερμάτινες τσάντες, δεν είναι όλα φτηνά εκεί, αν πληρώνεις παραπάνω θα πάρεις καλή ποιότητα, έτσι, ό,τι και να είναι, είτε θα είναι ρούχο, είτε θα είναι παπούτσι, είτε τσάντα, υπάρχουν και επώνυμες τσάντες εκεί και είναι ακριβές, είναι και 100 και 50 και εξαρτάται τι θα πάρεις. Λοιπόν, προχωράμε. Για να αδειάσουμε λίγο εδώ. Εδώ. Τι είναι. Μαντέψτε τι είναι. Μπάλα ποδοσφαίρου είναι. Ναι, αλλά τι μπάλα. Είναι πολυθρόνα μπάλα για το Βασίλη. Για το δωμάτιό του, για το σαλόνι. Ο Βασίλης μου είπε ότι θα παίζει PlayStation. Θα κάθεται εδώ. Αλλά πρέπει να το φουσκώσουμε. Οπότε δεν μπορώ τώρα να σας δείξω πώς είναι. Θα σας βάλω μια φωτογραφία να δείτε. Θα σας βάλω τιμή και όταν θα γυρίσουν, αν θα τραβήξουμε, αν φουσκώσουμε θα τραβήξουμε, θα σας βάλω ένα κομματάκι να δείτε πως είναι. Θυμείτε και μου άρεσε, η αγοράκια είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, όπα, κοιτάξτε τι ωραία. Πολυθρόνα, κάθεται, είτε σας λέω στο ντομάτιο, είτε στο σαλόνι, όπου θέλετε τη βάζετε. Αλλά θέλει να φουσκώμα, δεν μπορώ να σας τη δείξω, οπότε όταν θα φουσκώσουμε, θα σας τη δείξω. Και αφού σας έδειξα πολυθρόνα το Βασίλη, δεν θα πάρω και εμένα κάτι. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αυτό είναι, βλέπετε και εδώ, είναι μια πολυθρόνα και έχει και σκαμπό που βάζει στα πόδια. Εγώ βασικά την πήρα να δω πως είναι για τον μπαλκόνι. Αλλά βλέπω ότι μάλλον θα την πάρει η Τόνια το ντοματιό της. Κοιτάξτε τι ωραία, κάθεσαι, διαβάζεις, χαλαρώνεις. Και αυτή θέλει φούσκωμα, οπότε εγώ όταν θα τη φουσκώσουμε θα σας τη δείξω. Αλλά πιστεύω πως και για τον μπαλκόνι είναι πάρα πολύ καλό. Το καλοκαίρι παίρνεις δύο τέτοια, ένα τραπεζάκι και κάψαμε τον άντρα σου, δεν θες τίποτα άλλο με το αγόρι σου, δεν ξέρω. Α, έχει και σε τρία χρώματα, εγώ πήρα καφέ, έχει κόκκινο με άσπρο και έχει μπλε με... Δεν ξέρω με τι είναι το μπλε. Άλλο χρώμα τέλος πάντων, μπλε με μαύρο, μπλε με καφέ, δεν ξέρω με τι είναι. Οπότε... Πάμε να δούμε. Είναι και τα δύο εδώ, είναι μόνο το ένα. Α, όχι, είναι και τα δύο. Να, τα βλέπετε. Ένα φουσκωτό πράγμα. Θέλει φούσκωμα, μπορεί να φουσκώσω μετά. Αν θα το καταφέρω, θα σας δείξω. Ωραία είναι, πολύ ωραία. Αυτό το παίρνεις και στη θάλασσα. Βεράντα, κήπο, δεν ξέρω, στο χωριό, στο σαλόνι, στο όπου θέλεις το βάζεις. Τι δεν έχουν σκεφτεί, τι δεν έχουν σκεφτεί, είναι φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλει φούσκωμα και αυτό και αυτά σας τα έδειξα όλα, προχωράμε εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο γιος μου και ο άντρας μου τους αρέσει να πηγαίνουν για ψάρεμα. Το κάνουν σπάνια γιατί λόγω χρόνου, λόγω επειδή είμαστε μακριά από λίμνη, από θάλασσα κτλ. Αλλά πηγαίνουν, βρίσκουν ευκαιρία, οπότε λέω πήρα στο γιο μου δώρο μια καρέκλα για να πάει για ψάρεμα. Εντάξει, αυτή που παίρνει και θάλασσα, αλλά περισσότερο είναι για ψάρεμα, έτσι. Ήθελα να δω πώς είναι, μπορεί μετά να πάρω και στο Ανδρέα να έχουν και οι δύο το ίδιο πράγμα. Μια καρέκλα, να εδώ. Θα την ανοίξω μετά όταν θα έρθουν. Για να σας τη δείξω, θα βάλω εδώ κομματάκια στην άκρη να δείτε πώς είναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα το καταφέρω εγώ μόνη μου. Οπότε θα τη δείτε, βλέπετε και τιμή,
ωραία συσκευασία. Κοιτάξτε εδώ τι παίρνει. Τσακ και πήγες για ψάρεμα, πήγες χάλασε ξέρω εγώ. Ούτε παίρνει πολύ χώρο στο αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Μια χαρά, τέλεια. Και ωραία χρωματάκια, έχει και άλλο χρώμα. Έχει και μαύρο νομίζω, έχει και γκρι, έχει και μπλε, αν δεν κάνω λάθος. Σας λέω link κάτω στην περιγραφή. Μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το κωδικό ή αν κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω της εφαρμογής μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση να διεκδικήσετε τα 200 ευρώ. Δωράκι αξίας 200 ευρώ ή στην παραγγελία σας μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και 200 ευρώ έτσι όταν θα κάνετε μια παραγγελία μεγάλη θα σας έρχονται. Τελικά ήταν πολύ εύκολο να το μαζέψω. Αλλά πρέπει να ξέρεις πως ίντρωσε. Δεν είναι δύσκολο. Αλήθεια σας λέμε. Απλά δεν άμα δεν ξέρεις. Ναι, άμα δεν ξέρεις. Ναι. Αυτό που μπαίνει. Τι είναι. Α, αυτό μαζεύει. Αυτό μου τα μαζεύει. Τίποτα έτσι. Θα κάτσω λες να. Ωραία είναι καλέ. Να ρισκάρω. Τι λες καλέ. Δεν τις φοβάμαι. Όχι καλέ. Όχι, βολική είναι. Με παρόχει πάνω στην άμμο η χώμα. Η χώμα αντέχει, άμα τα βουλάξει. Ναι. Έχει τα κονταράκια είναι. Αλλά εντάξει, πιο αράζει και κοιμάσαι κιόλα. Κοιμάσαι, πα για ψάρι με κοιμάσαι. Αν δεν τσιμπάει, τι να κάνει. Να μα φέρει ψάρι. Λοιπόν, αυτή είναι η καρέκλα. Ωραία, τέλεια. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Ωραία. Μπράβο. Τώρα περιμένω ψάρι από εσά, αγόρια. Καρέκλα έχετε. Δεν ήταν μια καρέκλα. Αν θέλεις κι άλλη. Είναι δύο. Α, οκ, okay, εντάξει. Την επόμενη φορά θα πάρουμε κι άλλη. Όπως που μαζεύεται. Ναι, που έχει πολύ. Και πολύ χώρο. Στο αυτοκίνητο. Το είναι πολύ σημαντικό. Και την έπιασες έτσι από το χερούλι και πας. Ναι, ξέρω και κάποιος που δεν το θέλεις, το βαράς. Λοιπόν. Αυτό. Ακούεις. Ναι, και μου είναι μου αρέσει. Ναι, μωρή. Ναι. Οπότε, μπαίνετε, κατεβάζετε εφαρμογή για τους νέους χρήστες που θα κατεβάσουν μόνο την εφαρμογή. Οι υπόλοιποι, χρησιμοποιήστε το κωδικό μου και να έχετε περισσότερη έκπτωση στην αγορά σας. Προχωράμε. Τι είναι αυτό, θα μου πεις. Αυτό, παιδιά, πήρα και κάτι για το γάτο μας. Να μην πάρω κάτι και για το γάτο. Πήρα. Λοιπόν, είναι ένα πατάκι το οποίο το βάζεις κάτω από τη τουαλέτα του γάτου, του σκύλου δεν νομίζω, ο σκύλος βγαίνει έξω βόλτα, έτσι, για να μην πετάει την άμμο, τις πετρούλες και τι άλλο έχει το γέμισμα. Έχει εδώ, κάτι να το ανοίξω, γιατί αυτός τι κάνει, βγαίνει από τη τουαλέτα, συγγνώμη λίγο, και κάνει έτσι τα πόδια του και πετάει την άμμο παντού και περπατάς και πατάς πάνω στην άμμο σαν να είσαι και πονάει αυτό. Οπότε, εντάξει, τι ωραίο. Και μετά έχει εδώ μια τρύπα και μετά το τεινάζεις αυτό, τσακ, το τείναξες και άμα μπαίνει από κάτω δεν φεύγει πουθενά. Μ' αρέσει σαν ιδέα και πήρε 60x90, βλέπετε και τιμή και πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω τώρα να, μόλις τελειώσω το βίντεο να βάλω να δοκιμάσω. Πήρα σε γκρι γιατί η τουαλέτα του Μάη την έχουμε στο βεσέ που είναι όλα σε γκρι χρώμα, οπότε πιστεύω πως ταιριάζει και η τουαλέτα του νομίζω γκρι είναι. Γκρι. Λοιπόν, αυτό χρήσιμο πράγμα και είχε και μικρότερα, αν εσείς έχετε ξέρω εγώ στο μπάνιο που είναι μικρό το μπάνιο και δεν έχει τόσο χώρο να πάρει τόσο μεγάλο, υπάρχουν και μικρότερα, οπότε μπορείτε να πάρετε και μικρότερο. Και πάμε προχωράμε. Τελευταίο πράγμα που έχω πάρει σήμερα, πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό είναι πάλι για την κουζίνα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι καθημερινά πλένω πιάτα φουλ, ποτήρια, κούπες, δεν ξέρω τι. Οπότε,
Κάποιος μου είχε γράψει, Μαριάννα, υπάρχει στο Τζάμπο μια βάση που βάζεις, ξέρετε, για να σαργίξουν τα ποτήρια κτλ. Κοίταξα, δεν πολύ μου άρεσε να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, άμα δεν είναι οικονομικό, παίρνεις για να κάνεις δουλειά σου, έτσι. Και είδα εδώ στο τίμο και μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι. Τώρα πρέπει να το δω, να το στήσουμε μαζί, να το βάλω και να σας δείξω πώς είναι. Αυτό είναι και η πιάτα και η βάση πάνω στο πάγο. Είναι και η πιάτα και η ποτήρια και με χειροπύρουνα και όλα. Δεν είναι και οικονομικό, έτσι έχει μια καλή τιμή. Αλλά πόσο έδειγνε και το βλέπω, είναι σίδερο. Πλαστικό από κάτω, σίδερο, φτιαγμένο πολύ ωραίο. Και είχε και σε άλλα χρώματα και αυτό. Λοιπόν, βλέπετε πολύ ωραία, έτσι πως κάθουμε, φαίνονται όλα. Για πάμε. Τώρα τι γίνεται εδώ. Έχει και οδηγίες, ε. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Σα. Αυτό. Όπα. Τι έχω κάνει. Α, εδώ είναι. Τι είναι εδώ. Δεν ξέρω τι είναι εδώ. Α, ξέρετε τι είναι αυτό. Θα σας πω τι είναι αυτό. Τώρα, μισό λεπτό και να βρω. Να το τι είναι αυτό, παιδιά. Βάλεις εδώ. Και εδώ. Α, κοιτάξτε. Έχει μια τάπα εδώ που κλείνει και έχουμε εδώ. Μπαίνει από κάτω σαν... Και βάζεις αυτό και στάζει το νερό που έχει πέσει από όλο αυτό. Στάζεις μέσα στο νερό. Και τώρα θα δοκιμάσουμε πώς μπαίνει και πώς... Φαίνεται όλο αυτό. Να κλείσω λίγο μας για να σας δείξω μετά από κοντά. Πάμε να το στήσουμε όλο το σύστημα εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς μπαίνει και πού και γιατί. Να το βρω λίγο. Τσακ. Και αυτό μπαίνει. Δεν ξέρω. Ή μπαίνει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Έτσι. Νομίζω, ναι. Και αυτό. Άμα δεν βλέπεις οδηγίες, Μαριάννα, τι θες να καταλάβεις. Λοιπόν, έλα βρε Μαριάννα, έλα βρε Μαριάννα. Και τσακ, και αυτό εδώ, τσακ, έτσι. Ή δεν είναι έτσι. Έτσι ή δεν είναι έτσι, βρεπέρα. Πώς νομίζετε. Εκεί. Και εδώ τι κρεμάς. Το βρήκαμε, το έφτιαξα, έτσι είναι, κοιτάξτε εδώ, τι ωραία, για πάμε να το βάλουμε τώρα, απλά περιμένετε λίγο να σας χαιρετήσω και θα πάμε στην κουζίνα να βάλουμε να σας δείξω πώς δείχνει. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο το... Λοιπόν, εδώ τελείωσε το Timo Haul, Temu, όπως θέλετε έτσι και πείτε το. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένη με τα πράγματα. Θα σας δείξω και τα υπόλοιπα που δεν σας έχω δείξει, που δεν τα έχω ανοίξει κτλ. Εσείς όμως μην ξεχάσετε ότι χρησιμοποιώντας το κωδικό θα έχετε περισσότερη έκπτωση στην αγορά σας. Και όπως είπαμε, μπείτε στην εφαρμογή για να διεκδικήσετε μέχρι και 200 ευρώ στην αγορά σας, έτσι. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Αυτό ήταν το σημερινό βλογκάκι. Ένα φανταστικό Timo Haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά! Bye bye! Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι. Εδώ πάνω βάζεις τα πιάτα, παρόλο που εγώ εδώ έχω το ντουλαπάκι αυτό, θα το βάλω από την άλλη μεριά. Αλλά και πάλι μια χαρά είναι. Το τραβάς πιο εδώ, αλλά άμα θέλεις, αλλά το βάζω μου φαίνεται από την άλλη, θα είναι πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ βάζεις τα ποτηράκια, τα πιατάκια, εδώ μπαίνουν μαχαιροπύρουνα και ό,τι άλλο θέλεις. Εδώ βρίσει και φεύγει το νερό κάτω, δεν κρατάει τίποτα εδώ. Όπως είπαμε, εδώ έχει μια τάπα που βγαίνει, κοιτάξτε εδώ, νάτι, τσακ, είδατε, τέλεια.
Πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι φανταστικό. Σίδερο εδώ, πλαστικό εδώ. Καλό πλαστικό, δεν μυρίζει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι φτιαγμένο. Είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά αξίζει. I can recall.